Γεια σας! Είμαι ο Μινάδας Γέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας αναπτύξω την 8η ενότητα του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα με θέμα διαχείριση μνήμης, φυσικές και λογικές διευθύνσεις. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η σημασία της μονάδας διαχείρισης μνήμης, Memory Management Unit, ενός hardware συστήματος που βρίσκεται μέσα σε κάθε επεξεργαστή και παρέχει πολύ σημαντικές λειτουργίες στα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. Επίσης, ο σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση της αντιστοίχησης των ιδεατών και πραγματικών διευθύνσεων. Ας αρχίσουμε με κάποιες γνωστές αλήθειες, όπως ότι η μνήμη RAM του υπολογιστή ποτέ δεν είναι αρκετή. Σε κάθε γενιά υπολογιστών, πάντα οι προγραμματιστές και οι χρήστες θέλανε περισσότερη μνήμη. Έτσι λοιπόν, η μνήμη είναι ο πιο, μαζί με τον επεξεργαστή, από τους πιο σημαντικούς πόρους ενός σημερινού υπολογιστικού συστήματος. Βέβαια, η μνήμη δεν είναι μεν ποτέ αρκετή, αλλά εντούτοις έχει πολύ καλύτερους χρόνους απόκρισης από το σκληρό δίσκο, όπου και εκεί παρέχει δυνατότητες αποθήκευσης δεδομένων, αλλά η ανάκτησή τους και η πρόσβαση πραγματοποιείται με πολύ μεγάλους χρόνους. Για παράδειγμα, ο μέσος χρόνος προσπέλασης σε μία μνήμη είναι της τάξης κάποιων δεκάδων νανοσεκόντ, ενώ ο μέσος χρόνος πρόσβασης δεδομένων στο σκληρό δίσκο είναι μία τάξη μεγέθους παραπάνω, είναι σε κάποια μιλισεκόντ. Ασφαλώς, πολλές διεργασίες συνυπάρχουν στη μνήμη και υπάρχουν συγκρούσεις ως προς το ποια διεργασία θα χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες διευθύνσεις μνήμης. Η διαχείριση μνήμης απαιτεί τη συνεργασία του hardware, του επεξεργαστή λοιπόν, και του software, που είναι το λειτουργικό σύστημα και διεργασίες βέβαια, που καλούν υπηρεσίες του λειτουργικού συστήματος. Η διαχείριση μνήμης λοιπόν επιτυχάνεται μέσω μιας πολύπλοκης σχέσης ανάμεσα σε αυτά τα δύο συστήματα. Οι βασικές τεχνικές διαχείρισης μνήμης ανταγωνίζονται για τη δέσμευση περιορισμένου χώρου στην κύρια μνήμη και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή και δίκαιη κατανομή της μνήμης στις διεργασίες. Η λύση λοιπόν που έχει υιοθετηθεί και υπάρχει στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα είναι η δημιουργία της ψευδαίσθησης ότι υπάρχει περισσότερη μνήμη από όσο είναι εγκατεστημένη. Για παράδειγμα, στον υπολογιστή μπορεί να έχουμε 1 GB μνήμη, αλλά το λειτουργικό σύστημα να δίνει την ψευδαίσθηση σε κάποια διεργασία ότι το σύστημα μας έχει 2 GB μνήμης. Αυτό λοιπόν επιτυχάνεται με τη δημιουργία ενός άλλου χώρου διευθύνσεων, ενός ιδεατού, ενός virtual χώρου διευθύνσεων. Οι διεργασίες λοιπόν, όταν ζητάνε μνήμη, αποκτούν μνήμη virtual, αποκτούν μνήμη που είναι ιδεατή, που δεν υπάρχει. Όμως, όταν αρχίζουν να τη χρησιμοποιούν αυτή τη μνήμη, τότε γίνεται μια αντιστοίχηση συγκεκριμένων τμήματων της ιδεατής μνήμης σε φυσική μνήμη. Αμέσως λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν δύο οντότητες. Υπάρχει η virtual μνήμη, η ιδεατή μνήμη, η μνήμη που δεν υπάρχει με κάποια φυσική υπόσταση, και στο άλλο άκρο είναι η μνήμη, η φυσική. Η φυσική μνήμη είναι η RAM, είναι το τσιπάκι, είναι το hardware αυτό στοιχείο το οποίο βρίσκεται πάνω στον υπολογιστή. Έτσι λοιπόν, η διεργασία όταν ξεκινάει έχει virtual μνήμη και καθώς χρησιμοποιείται virtual μνήμη, τμήματα της virtual μνήμης συνδέονται στη φυσική μνήμη. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε εδώ το σχεδιάγραμμα που έχουμε τον επεξεργαστή και τη μνήμη και βλέπουμε ότι τοποθετείται
πριν την κύρια μνήμη, η μονάδα διαχείρισης μνήμης, η Memory Management Unit. Γιατί είναι η μονάδα αυτή που θα κάνει αντιστοίχηση της virtual διεύθυνσης στην physical διεύθυνση, σύμφωνα βέβαια με τις οδηγίες από το λειτουργικό σύστημα. Προκειμένου λοιπόν να ξεκινήσει μια διεργασία να εκτελείται, θα πρέπει να μεταφερθεί από την δευτερεύουσα αποθήκευση, δηλαδή από το σκληρό δίσκο, στη μνήμη. Έτσι λοιπόν υπάρχει το πρόγραμμα στο δίσκο. Το πρόγραμμα είναι μία μορφή παθητική, όπου και στάσιμη, δεν αλλάζει κάτι, αλλά μόλις αρχίσει η εκτέλεσή του, τότε γίνεται διεργασία. Έτσι λοιπόν, καθώς εκτελείται το πρόγραμμα, υπάρχει στο δίσκο ένα κομμάτι που είναι το Code Segment, το τμήμα κώδικα, το τμήμα λοιπόν που έχει τις εντολές, το πρόγραμμα το ίδιο, και υπάρχει και το τμήμα των δεδομένων. Καθώς λοιπόν το λειτουργικό σύστημα αρχίζει να εκτελεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ώστε να το κάνει διεργασία, τότε θα μεταφερθεί το κομμάτι του προγράμματος στην αντίστοιχη περιοχή μνήμης που θα είναι η μνήμη προγράμματος, και τα αντίστοιχα δεδομένα θα μεταφερθούν στην μνήμη πάλι RAM, αλλά σε ένα άλλο τμήμα που είναι η μνήμη δεδομένων. Δηλαδή μεταφέρονται, αντιγράφονται τμήματα από το πρόγραμμα στην μνήμη. Ασφαλώς, η διεργασία, προκειμένου να υπάρχει ως διεργασία στη μνήμη, θα πρέπει να έχει και το PCB, το Process Control Block. Αυτό το είχαμε δει σε προηγούμενη διάλεξη, όπου έχουμε πει ότι κρατάει όλες τις διαχειριστικές πληροφορίες της διεργασίας, τις διευθύνσεις μνήμης που έχουν αντιστοιχηθεί και πολλά άλλα στοιχεία. Και επίσης, η διεργασία δεσμεύει ένα ακόμα τμήμα στη μνήμη, που είναι το τμήμα σωρού, όπου εκεί τοποθετούνται κάθε φορά οι διευθύνσεις επιστροφής των συναρτήσεων, καθώς και οι παράμετροι όταν γίνεται κλίση μιας συνάρτησης με μεταβίβαση παραμέτρων μέσω σωρού. Η εφαρμογή λοιπόν, όπως είδαμε πριν, αποτελείται από ενότητες. Το προηγούμενο παράδειγμα είδαμε ότι υπήρχαν δύο ενότητες, η ενότητα κώδικα και η ενότητα δεδομένων, αλλά άλλα προγράμματα μπορεί να έχουν και άλλες ενότητες, πολλές παραπάνω ενότητες, ή μπορεί μία ενότητα, ας πούμε ενότητα προγράμματος, να διαιρείται σε πολλαπλές υποενότητες. Οι ενότητες λοιπόν συνδέονται για την επίλυση οποιασδήποτε αναφοράς μεταξύ τους και πραγματοποιούνται βέβαια και κάποιες αναφορές σε ρουτίνες βιβλιοθήκης, όπου αυτές οι ρουτίνες βιβλιοθήκης μπορεί είτε να ενσωματωθούν στο ίδιο το πρόγραμμα, οπότε να αποτελέσουν κομμάτι του ίδιου του προγράμματος και ο κώδικας λοιπόν να αντιγραφεί από την βιβλιοθήκη μέσα στο πρόγραμμα, είτε να υπάρχει μία σύνδεση, μία αναφορά δηλαδή, και όταν χρειαστεί να γίνει η κλίση μια συγκεκριμένη συνάρτηση μέσα στο πρόγραμμα, τότε να αλλάξει η εκτέλεση από τη συγκεκριμένη ενότητα και να εκτελεστεί η ενότητα της βιβλιοθήκης. Η μονάδα σύνδεση λοιπόν παίρνει ως είσοδο μια συλλογή από modules αντικειμένων και παράγει το module, το πρόγραμμα αυτό που φορτώνεται. Η μονάδα φόρτωσης τοποθετεί το module που πρόκειται να φορτωθεί στην κύρια μνήμη. Αντιγράφει λοιπόν τις ενότητες από το δίσκο στη μνήμη. Τις αντιγράφει βέβαια κατά το χρόνο εκτέλεσης συνήθως. Δηλαδή, αν έχουμε ένα πρόγραμμα που αποτελείται από 100 MB, δεν θα αντιγραφούνται κατευθείαν 100 MB στη μνήμη, αλλά αρχίζει να εκτελείται το πρώτο κομμάτι κώδικα, τότε εκτελείται και αντιγράφεται το πρώτο μπλοκ. Το μπλοκ μπορεί να είναι μονάδες, ας πούμε, των 4 KB. Αντιγράφεται λοιπόν το πρώτο, 4 KB, πάει στη μνήμη και στη συνέχεια, μόλις η εκτέλεση συνεχίσει προς το επόμενο κομμάτι, προς το επόμενο π.χ. 4 KB, αντιγράφεται και το επόμενο κομμάτι. Έτσι λοιπόν, όταν γίνεται η αντιγραφή,
τότε γίνεται και η δέσμευση της RAM. Δηλαδή, μπορεί το πρόγραμμα που ξεκινάει με 100 MB να δεσμεύσει το λειτουργικό σύστημα 100 MB για τον κώδικα, αλλά δεν θα τα αντιστοιχίσει κατευθείαν στη φυσική RAM και τα 100 MB, καθώς σιγά σιγά εκτελείται η διεργασία, τότε θα γίνεται αντιστοίχηση κάθε φορά στη RAM και θα αντιγράφονται βέβαια τα κατάλληλα δεδομένα. Έχουμε λοιπόν το πηγείο κώδικα σε C, ο οποίος μέσω από το compiler δημιουργεί ένα αρχείο αντικειμένου που είναι το object file, που είναι relocatable. Relocatable σημαίνει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι κώδικα μπορεί να εκτελεστεί σε οποιαδήποτε διεύθυνση. Δεν χρησιμοποιεί λοιπόν απόλυτη διευθυνσοδότηση. Και αυτό γίνεται με τη χρήση σχετικής διευθυνσοδότησης ως, για παράδειγμα, την αρχή της ενότητας. Δηλαδή, σε ένα σημείο που λέει, για παράδειγμα, jump πήγαινε στην γραμμή, δεν θα πήγαινε στην γραμμή που αντιστοιχεί στην απόλυτη διεύθυνση 100, θα γραφτεί πήγαινε στην γραμμή που έχει μετατόπιση συν 100 byte από τη συγκεκριμένη γραμμή. Δηλαδή, είναι σχετική διευθυνσοδότηση. Και έτσι λοιπόν, με τη χρήση της σχετικής διευθυνσοδότησης, επιτυχάνουμε να έχουμε ένα relocatable, επανατοποθετήσιμο κώδικα, προκειμένου βέβαια θα μας βοηθήσει ώστε να εκτελείται σε οποιαδήποτε διεύθυνση και να τοποθετηθεί ο συγκεκριμένος κώδικας. Το object file λοιπόν μαζί με τις βιβλιοθήκες γίνεται link, γίνεται σύνδεση με τις βιβλιοθήκες και δημιουργεί το εκτελέσιμο που τοποθετείται στη δευτερεύουσα αποθήκευση, δηλαδή στο σκληρό δίσκο. Καθώς λοιπόν το εκτελούμε, αυτό μεταφέρεται στην κύρια μνήμη. Δύο είναι οι τρόποι φόρτωσης. Ο πρώτος τρόπος φόρτωσης είναι η απόλυτη φόρτωση, όπου δεν χρησιμοποιείται και σε αυτή τη φόρτωση έχουμε πάντα την φόρτωση του συγκεκριμένου εκτελέσιμου πάντα στην ίδια ακριβώς απόλυτη και φυσική διεύθυνση μνήμης. Δεν χρησιμοποιείται γιατί τι θα γίνει αν κάποιο άλλο εκτελέσιμο βρίσκεται σε αυτή την θέση μνήμης, δεν θα μπορέσει να εκτελεστεί το νεότερο εκτελέσιμο. Ενώ ο καλύτερος τρόπος είναι φόρτωση με μετατόπιση, relocation, δηλαδή το εκτελέσιμο μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε τμήμα της μνήμης και να μπορέσει να εκτελεστεί με επιτυχία. Αυτή είναι λοιπόν η τεχνική που χρησιμοποιείται σε όλα τα λειτουργικά συστήματα. Είπαμε λοιπόν ότι μερικές φορές στο πρόγραμμά μας καλούμε συναρτήσεις από βιβλιοθήκη. Για παράδειγμα, μια συνάρτηση είναι ο υπολογισμός του τετραγώνου ενός αριθμού. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε δύο τρόπους χρήσης αυτής της συνάρτησης. Ο ένας τρόπος είναι στατική σύνδεση. Σημαίνει λοιπόν ότι αντιγράφεται ο κώδικας από τη βιβλιοθήκη μέσα στο δικό μας εκτελέσιμο, άρα λοιπόν το εκτελέσιμο μας μεγαλώνει σε μέγεθος και επίσης ότι αυτό το εκτελέσιμο όταν χρησιμοποιηθεί δεν θα έχει κάποια εξάρτηση από τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη γιατί θα μπορεί να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε λοιπόν σε οποιοδήποτε παρόμοιο λειτουργικό σύστημα ακόμα και να μην υπάρχει αυτή η βιβλιοθήκη. Το πλεονέκτημα λοιπόν δεν υπάρχουν εξαρτήσεις σε αυτό το εκτελέσιμο, αλλά είναι πολύ μεγάλο. Ο δεύτερος τρόπος είναι η δυναμική σύνδεση. Στη δυναμική σύνδεση δεν υπάρχει αντιγραφή του κώδικα από τη βιβλιοθήκη στο πρόγραμμά μας, αλλά στο σημείο που κάνουμε κλίση το πρόγραμμα υπάρχει ένας δεσμός που παραπέμπει τον loader, το φορτωτή του προγράμματος, στη βιβλιοθήκη. Οπότε, σε εκείνο το σημείο υπάρχει ένα κομμάτι που λέει χρησιμοποίησε τη συνάρτηση αυτή από τη βιβλιοθήκη αυτή. Και μετά βέβαια υπάρχει ο κώδικας της εφαρμογής μας. Αυτό το σημαίνει ότι το πρόγραμμά μας, το εκτελέσιμο μας έχει πολύ μικρότερο μέγεθος, αλλά το κακό, το μειονέκτημα, είναι ότι έχει εξάρτηση. Έχει μια εξάρτηση από τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη. Προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα στατικό ή δυναμικό πρόγραμμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια παράμετρο. Η παράμετρο αυτή λοιπόν είναι στον σύμβολο μεταφρασή GCC, η static.
Δηλαδή, αν κάνουμε GCC, το σύμβολο μεταφραστή μας, κενό, παύλα static, το συγκεκριμένο πηγαίο αρχείο, τότε θα δημιουργηθεί ένα στατικό εκτελέσμα, χωρίς εξαρτήσεις. Αν όμως απαλείψουμε αυτή την παράμετρο, δηλαδή κάτι που είναι η προεπιλογή στα λειτουργικά συστήματα, θα δημιουργηθεί ένα δυναμικό εκτελέσιμο. Ένα παράδειγμα από το λειτουργικό σύστημα FreeBSD μας δείχνει αυτή τη διαφορά. Για παράδειγμα, υπάρχει στο λειτουργικό σύστημα FreeBSD κάθετος rescue, κάθετος ls, slash rescue, slash ls. Το ls λοιπόν μπορούμε να δούμε με το LDD. Το LDD είναι Least Dynamic Dependencies, δηλαδή εμφάνισέ μου τις δυναμικές εξαρτήσεις, δηλαδή τις εξαρτήσεις που απαιτούνται για να εκτελεστεί το συγκεκριμένο κομμάτι κώδικα. Και άμα το εκτελέσουμε λοιπόν LDD Rescue LS, θα δούμε ότι θα μας πει αυτό δεν είναι δυναμικό εκτελέσμα. Υπάρχει και ένα άλλο πρόγραμμα LS, με ακριβώς την ίδια λειτουργικότητα σε έναν άλλο κατάλογο, στο κατάλογο BinLS. Έτσι λοιπόν, αν δώσουμε LDD BinLS, θα μας πει ότι πράγματι αυτό είναι ένα δυναμικό εκτελέσιμο και έχει τις εξής εξαρτήσεις. Έχει την εξάρτηση από τη βιβλιοθήκη libutilsoap5, την εξάρτηση από την βιβλιοθήκη libncarsis.so.exe και την εξάρτηση από τη libcell.so.exe, οι οποίες βέβαια μας δείχνει ότι ικανοποιούνται, γι' αυτό έχει το βελάκι, και μας δείχνει σε ποιο τοπικό αρχείο αντιστοιχούν. Αν υπήρχε μια εξάρτηση όπου απουσίαζε, τότε θα είχαμε not found, ένα μήνυμα που μας έδειχνε ότι απουσιάζει συγκεκριμένη βιβλιοθήκη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το BinLS έχει δυναμική σύνδεση, το RescueLS έχει στατική σύνδεση. Αν δούμε με την εντολή ls-la το χώρο που καταλαμβάνουν τα δύο εκτελέσιμα, θα δούμε ότι το BinLS έχει 23 kilobyte όλο και όλο. Πολύ μικρό μέγεθος. Ενώ το RescueLS έχει ένα μέγεθος, το οποίο όπως βλέπουμε είναι 3 Megabyte. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει μια διαφορά πολύ μεγαλύτερη. Το ένα είναι 23 kilobyte και το άλλο είναι 3 megabyte. Βέβαια η ερώτηση είναι τώρα που μπορεί κάποιος να θέσει, γιατί έχουμε το ίδιο εκτελέσμα, το LS, και στο σύστημα στο FreeBSD με στατική και με δυναμική μορφή. Η ερώτηση είναι η εξής. Υπάρχει ο κατάλογος Rescue, όπου διαφυλάσσονται πολύ σημαντικά αρχεία για την επαναφορά ενός συστήματος σε περίπτωση προβλήματος. Έτσι λοιπόν, σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν ξεκινάει το σύστημα, δυσλειτουργεί και είμαστε, καθώς ξεκινάει, έχει κολλήσει, τότε θα πρέπει ο διαχειριστής να το επισκευάσει. Για να το επισκευάσει, θα πρέπει λοιπόν να εκτελέσει κάποια προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά, αν ήταν δυναμικά, θα δυσκολευόταν πάρα πολύ, γιατί θα έπρεπε να προσαρτήσει, να κάνει mount τα άλλα partition, τα άλλα διαμερίσματα του δίσκου, προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες αυτές οι εξαρτήσεις. Κάτι πολύ χρονοφόρο. Σε κατάσταση προβλήματος, ο διαχειριστής πρέπει να έχει καθαρό μυαλό προκειμένου να επιδιορθώσει άμεσα το πρόβλημα. Και αυτό γίνεται με τη χρήση στατικών εκτελέσιμων, όπου τουλάχιστον τον απαλλάσσουν από ένα ακόμα πρόβλημα, το πρόβλημα των εξαρτήσεων. Έτσι λοιπόν, υπάρχει ο κατάλογος Rescue που έχει αυτά τα καμιά εικοσαριά προγράμματα επιδιόρθωσης και επαναφοράς του συστήματος σε πλήρη λειτουργία, και αυτά λοιπόν χρησιμοποιούνται προκειμένου να επιδιορθώσει το σύστημα. Η ερώτηση βέβαια που μπορεί να θέσει κάποιος είναι η εξής. Αφόσον λοιπόν το LS βρίσκεται και στο Rescue και στο bin, τότε γιατί να μην χρησιμοποιείται μόνο το rescue, μόνο το LS που είναι στο rescue, γιατί να υπάρχουμε, να έχουμε δύο αντίγραφα. Η απάντηση είναι η εξής. Αν έχουμε δυναμική σύνδεση, τότε σημαίνει ότι το κομμάτι της βιβλιοθήκης,
ότι χρησιμοποιούν ένα κομμάτι της βιβλιοθήκης. Αν πάρα πολλοί χρήστες, πάρα πολλές διεργασίες χρησιμοποιούν την ίδια βιβλιοθήκη, τότε αυτή η βιβλιοθήκη επαναχρησιμοποιείται. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, που είναι η LibSSO 6, το λειτουργικό σύστημα μια φορά τη φορτώνει στη μνήμη και όσα προγράμματα χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη μπορούν και δεν χρειάζεται να αντιγράφουν κάθε φορά στο δικό τους address space όλη αυτή τη βιβλιοθήκη. Άρα λοιπόν οι βιβλιοθήκες επαναχρησιμοποιούνται, γι' αυτό το λόγο γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση της μνήμης του συστήματος. Δηλαδή όσοι χρήστες, όσοι διεργασίες κοινάπνε, μια φορά θα φορτωθεί η LibSSO 6 στη μνήμη και όλες οι άλλες διεργασίες μέσω του λειτουργικού συστήματος θα έχουν πρόσβαση για ανάγνωση στην ίδια περιοχή που αντιστοιχεί στην βιβλιοθήκη του συστήματος. Γι' αυτό λοιπόν τα δυναμικά εκτελέσματα έχουν και αυτό το πλεονέκτημα. Επιτρέπουν την καλύτερη εκμετάλλευση μέσω της επαναχρησιμοποίησης του χώρου διευθύνσεων της μνήμης. Δίνοντας λοιπόν μια άλλη εντολή στο λειτουργικό σύστημα FreeBSD που είναι η LSOF, List Open Files, βλέπουμε λοιπόν για κάθε διεργασία ποιες βιβλιοθήκες ανοίγει. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα πρόγραμμα NAT, που είναι το Network Address Translation Daemon, το οποίο εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει ανοίξει και χρησιμοποιεί, βλέπουμε εδώ πέρα, την βιβλιοθήκη libalias.so.5 και την libse.so.6. Αν είχαμε όλο το listing διαθέσιμο, θα βλέπουμε ότι η libse.so.6 χρησιμοποιείται, είναι μια πολύ κοινή βιβλιοθήκη που χρησιμοποιείται από πάρα πολλές διεργασίες. Άρα λοιπόν, δεν χρειάζεται κάθε φορά να αντιγράφει η διεργασία τη βιβλιοθήκη στο address space, γιατί μπορεί και την επαναχρησιμοποιεί. Είχαμε πει λοιπόν στην αρχή ότι έχουμε ιδεατές και πραγματικές διευθύνσεις. Τα συστήματα λοιπόν ιδεατής μνήμης καλύπτουν τις ανάγκες των διεργασιών μέσω της ψευδαίσθησης ότι υπάρχει μια απεριόριστη σχεδόν μνήμη διαθέσιμη για τη διεργασία. Η διεργασία λοιπόν, αυτό που χρησιμοποιεί είναι ιδεατές διευθύνσεις, οι οποίες μέσω του λειτουργικού συστήματος μετατρέπονται σε φυσικές διευθύνσεις όταν υπάρξει ανάγκη. Οι διευθύνσεις λοιπόν στις οποίες αναφέρονται οι διεργασίες ονομάζονται ιδιαίτερες ή λογικές ή εικονικές διευθύνσεις, ενώ οι διευθύνσεις που είναι διαθέσιμες στην κύρια μνήμη και τις βλέπει μόνο το MMU που τις μετατρέπει είναι οι φυσικές ή πραγματικές διευθύνσεις. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα Virtual Memory ότι αποτελείται από τμήματα συγκεκριμένου μεγέθους που ονομάζονται σελίδες και είναι μεγέθους συνήθως 4 kilobyte και υπάρχει και η φυσική μνήμη όπου εκεί πέρα έχουμε πάλι τμήματα ίδιου μεγέθους, δηλαδή αν έχουμε 4 kilobyte στην ιδιαίτερη έχουμε 4 kilobyte και στην φυσική και έχουμε αντιστοιχείς λοιπόν κάθε σελίδα που χρησιμοποιείται από τη Virtual Memory αντιστοιχείται σε μία σελίδα που ονομάζεται πια πλαίσιο φυσικής μνήμης και τοποθετείται βέβαια στην Physical Memory. Μια λογική λοιπόν διεύθυνση, λογική Virtual είναι ακριβώς ο ίδιος ορισμός, είναι μια αναφορά σε μια θέση μνήμης ανεξάρτητα από τη φυσική δομή και οργάνωση της μνήμης. Μια σχετική διεύθυνση είναι ένα παράδειγμα λογικής διεύθυνσης, το οποίο η διεύθυνση εκφράζεται ως μια θέση σχετικά με ένα γνωστό σημείο του προγράμματος. Είπαμε λοιπόν χρησιμοποιούμε σχετική διευθυνσοδότηση για να έχουμε επανατοποθετήσιμο κώδικα. Και ενώ μια φυσική απόλυτη διεύθυνση είναι μια φυσική διεύθυνση στην κύρια μνήμη. Οι σχετικές λοιπόν διευθύνσεις είναι ο πλέον συνηθισμένος τρόπος λογικών διευθύνσεων που χρησιμοποιούνται στα εκτελέσιμα προκειμένου να μπορούμε να τα κάνουμε relocate. Να τα φορτώσουμε και να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε από οποιαδήποτε σημείο της μνήμης. Οι φυσικές διευθύνσεις υπολογίζονται καθώς εκτελούνται εντολές. Για να υπάρχει επαρκής απόδοση, η μετάφραση από τις σχετικές διευθύνσεις γίνεται από το υλικό. Από τη μονάδα λοιπόν Memory Management Unit, αυτό το hardware συστατικό των σύγχρονων επεξεργαστών, όπου μετατρέπουν τις virtual διευθύνσεις σε physical.
Η ερώτηση είναι βέβαια ότι υπάρχουν και επεξεργαστές όπου δεν έχουν MMQ. Αυτοί οι επεξεργαστές μπορεί να χρησιμοποιήσουν κάποιο λειτουργικό σύστημα. Η απάντηση είναι ναι, μπορούν. Αλλά θα χρησιμοποιήσουν λειτουργικά συστήματα όπου είναι ειδική μορφή και δεν χρησιμοποιούν MMU. Για παράδειγμα, υπάρχει ο επεξεργαστής ο MicroBlaze. Ο MicroBlaze σε κάποιες εκδόσεις του δεν έχει MMU. Σε αυτόν τον επεξεργαστή λοιπόν δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε κάποιο λειτουργικό σύστημα Linux, αλλά μπορούμε να τοποθετήσουμε κάποιο λειτουργικό σύστημα που μοιάζει με το Linux, είναι το Linux που το έχουν τροποποιήσει ώστε να λειτουργεί χωρίς MMU και είναι το UC Linux, Micro Linux. Εν τούτης βέβαια δεν παρέχει όλες τις δυνατότητες που παρέχει το κανονικό Linux. Για παράδειγμα δεν έχει προστασία μνήμης, δεν έχει virtual memory space και ούτω καθεξής. Απόρρια λοιπόν των προηγουμένων είναι ότι τα προγράμματα ποτέ δεν βλέπουν τις πραγματικές ή φυσικές διευθύνσεις. Πάντα βλέπουν virtual διευθύνσεις. Η μονάδα διαχείρισης μνήμης είναι αυτή η μονάδα που κάνει αντιστοίχηση των virtual διευθύνσεων σε φυσικές διευθύνσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ο επεξεργαστής όπου στέλνει διευθύνσεις στην MMU και η MMU είναι που στέλνει διευθύνσεις μετά στην memory. Προκειμένου να γίνει λοιπόν η μετατροπή από μία virtual διεύθυνση σε μία physical διεύθυνση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος για τη μετάφραση διευθύνσεων είναι η χρήση των καταχωρητών βάσης και ορίου. Έτσι λοιπόν, όταν μία διεργασία περιέρχεται σε κατάσταση εκτέλεσης, ένας καταχωρητής βάσης, base register, φορτώνεται με την αρχική διεύθυνση εκείνης της διεργασίας. Επίσης υπάρχει ένας καταχωρητής ορίου που φορτώνεται με την φυσική διεύθυνση τερματισμού άνω ορίου της διεργασίας και κάθε φορά που μια διεργασία προσπαθεί να διαβάσει μια διεύθυνση μνήμης, αυτή η διεύθυνση μνήμης προστίθεται στην τιμή του base register προκειμένου να προκύψει αυτή εδώ πέρα η φυσική διεύθυνση εκείνης της διεργασίας. Αν βέβαια είναι εκτός ορίων διεύθυνση, τότε δημιουργείται μία διακοπή και αυτό παρέχει προστασία υλικού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε το σχήμα ότι έχουμε μία σχετική διεύθυνση η οποία εισάγεται μέσα στη μονάδα διαχείρισης μνήμης. Το λειτουργικό σύστημα έχει ρυθμίσει την σχετική μονάδα διαχείρισης μνήμης με τον καταχωρητή βάσης, base register, όπου προστίθεται στη σχετική διεύθυνση την ιδεατή διεύθυνση που μας έχει έρθει και στη συνέχεια γίνεται μια σύγκριση. Μια σύγκριση με την ανώτερη επιτρεπόμενη διεύθυνση της συγκεκριμένης διεργασίας, η οποία αν είναι εντός των ορίων, το αποτέλεσμα που έχει προκύψει, τότε έχουμε πρόσβαση στην κύρια μνήμη, στη RAM. Αν όμως είναι εκτός ορίων, τότε δημιουργείται ένα interrupt προκειμένου να δώσει μια διακοπή στο λειτουργικό σύστημα για να το ενημερώσει ότι έχει δοκιμαστεί μια πρόσβαση σε μνήμη μη επιτρεπόμενη. Αυτό εδώ πέρα το βλέπουμε πολύ συχνά στα λειτουργικά συστήματα κατά τον προγραμματισμό όπου βλέπουμε το κλασικό signal 11 να μας έρχεται που είναι το segmentation fault, ότι έγινε προσπάθεια πρόσβασης σε ένα τμήμα εκτός ορίων. Είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο στα λειτουργικά συστήματα στον προγραμματισμό σε Unix, σε POSIX programming, γιατί χρησιμοποιούμε pointers και πολύ συχνά γίνεται κάποιο λάθος και ένας pointer παίρνει μια τιμή εκτός ορίων. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τις καταχωρητές βάσης και ορίου. Για παράδειγμα έχουμε την λογική διεύθυνση 0124, όπου προστίθεται ο καταχωρητής βάσης. Βλέπουμε λοιπόν μία τιμή, η οποία στη συνέχεια ελέγχεται ως προς την ανώτερη επιτρεπόμενη διεύθυνση. Αν είναι OK, δεν υπάρχει spam και επιτρέπεται αυτή η πρόσβαση. Εκεί η μνήμη λοιπόν σε ένα υπολογιστικό σύστημα οργανώνεται ως ένας γραμμικός μονοδιάστατος χώρος διευθύνσεων. Η δευτερεύουσα μνήμη οργανώνεται με κάποιο παρόμοιο τρόπο. Τα προγράμματα λοιπόν οργανώνονται και γράφονται σε ενότητες modules. Ενότητες αυτές γράφονται και μεταφράζονται ανεξάρτητα
και σε ενότητες δίνονται διαφορετικοί βαθμοί προστασίας. Για παράδειγμα, υπάρχει μια ενότητα που είναι read-only. Ποια ενότητα θα είναι read-only? Η ενότητα, για παράδειγμα, μιας βιβλιοθήκης. Όπου η βιβλιοθήκη λοιπόν έχει φορτωθεί στη μνήμη, έχει γίνει read-only προκειμένου να γίνεται shared, να είναι διαθέσιμη για ανάγνωση και χρήση από οποιαδήποτε άλλη διεργασία. Επίσης υπάρχουν ενότητες μόνο για εκτέλεση ή ενότητες χωρίς εκτέλεση, no execute. Και ποια είναι no execute? Για παράδειγμα είναι το data segment. Ένα τμήμα δεδομένων δεν πρέπει να εκτελεστεί. Γιατί αν εκτελεστεί σημαίνει ότι έχει γίνει κάποιο σφάλμα, κάποια προσπάθεια κακόβουλου λογισμικού να εκτελέσει τμήμα δεδομένων ως κώδικα, δηλαδή να γίνει κάποιο buffer overflow. Οι ενότητες μπορούν να διαμοιράζονται μεταξύ των διεργασιών, όπως είπαμε, και μεταξύ ακόμα και διεργασιών και βιβλιοθηκών. Δεδομένου ότι έχουμε πιάσει πολλές διεργασίες στα σημερινά λειτουργικά συστήματα, απαιτείται κάποια προστασία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προστατευτεί μια διεργασία από άλλες που θέλουν να διαβάσουν ή να γράψουν την περιοχή μνήμης. Επίσης, να προστατευτεί η ίδια διεργασία από τροποποίηση δικιάς της μνήμης με ανεπιθύμητο τρόπο, για παράδειγμα να γράψει πάνω στο τμήμα κώδικα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν και bit προστασίας που συνοδεύουν τα τμήματα και τις ενότητες των διεργασιών. Το λειτουργικό σύστημα επίσης θέλουμε να επιτρέπει σε πολλές διεργασίες να έχουν πρόσβαση στην ίδια περιοχή μνήμης. Είναι προτιμότερο να επιτρέπεται η πρόσβαση σε μια διεργασία στο ίδιο αντίγραφο από το να υπάρχει ένα αντίγραφο για κάθε μία διεργασία. Για να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες χρησιμοποιείται λοιπόν το εργαλείο της τμηματοποίησης ιδεατής μνήμης. Η ιδεατή μνήμη λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιήσει τρεις τεχνικές. Σελιδοποίηση, κατάτμιση και κατάτμιση με σελιδοποίηση. Κάτι που αυτό έχει γίνει τελικά η λύση που έχει επιλεχθεί από τα λειτουργικά συστήματα, δηλαδή κατάτμιση με σελιδοποίηση. Ας δούμε όμως την κάθε τεχνική ξεχωριστά. Ας δούμε λοιπόν την έννοια της σελιδοποίησης. Στη σελιδοποίηση λοιπόν της κύριας μνήμης έχουμε την κατάτμιση της μνήμης σε μικρά ίσου μεγέθους τμήματα που ονομάζεται blocks ή chunks και αυτά ονομάζονται, αν μιλάμε για την virtual memory, ως page σελίδες, ενώ αν είναι για την physical memory ως πλαίσια, frames. Ο εικονικός χώρος λοιπόν διευθύνων διαμοιράζει σε σελίδες σταθερού μεγέθους, για παράδειγμα 4 kilobyte, ενώ η φυσική μνήμη μοιράζεται σε πλαίσια σελίδας ίδιου μεγέθους. Και μια σελίδα virtual μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε πλαίσιο σελίδας. Έτσι λοιπόν έχουμε τις virtual pages εδώ πέρα και έχουμε και τα page frames. Βλέπουμε λοιπόν ότι για παράδειγμα η εικονική virtual page 0 έχει τοποθετηθεί στην 5. Στο πέμπτο πλαίσιο της φυσικής μνήμης. Έχει γίνει λοιπόν αυτή η αντιστοίχηση. Επίσης, μπορούμε να δούμε ότι κάποιες virtual pages δεν έχουν αντιστοιχηθεί. Η αντιστοίχηση γίνεται κατά τον χρόνο εκτέλεσης, για παράδειγμα. Δηλαδή, καθώς εκτελείται η διεργασία και απαιτείται ένα συγκεκριμένο κομμάτι κώδικα που βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη σελίδα, τότε υπάρχει αντιστοίχηση αυτής της σελίδας στην φυσική μνήμη, μόλις αντιγραφεί από το δίσκο. Η ιδεατή μνήμη δεν είναι μόνο η χρήση του χώρου στο δίσκο για να επεκταθεί το φυσικό μέγεθος της μνήμης. Όπως είδαμε στο προηγούμενο σχήμα, κάποιες διευθύνσεις έχουν αντιστοίχηση στη φυσική μνήμη. Υπάρχει και ένα άλλο μέρος του δίσκου που ονομάζεται swap. Στο swap λοιπόν, είναι ένα μέρος του δίσκου που χρησιμοποιείται ως επέκταση της φυσικής μνήμης. Και κάποιες σελίδες που δεν αντιστοιχούνται σε φυσική μνήμη μπορεί να αντιστοιχούνται σε swap. Έτσι λοιπόν, κομμάτια δεδομένων βρίσκονται στην επέκταση της φυσικής μνήμης που είναι το swap. Η ιδεατή μνήμη όμως δεν είναι μόνο η χρήση του δίσκου
για να επεκταθεί το φυσικό μέγεθος της μνήμης, αυτό είναι και ένα, αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα. Η δεατή μνήμη ξεγελάει τα προγράμματα ώστε να θεωρούν ότι χρησιμοποιούν ένα μεγάλο συνεχόμενο όβρος διευθύνσεων, ενώ δεν συμβαίνει αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι η εφαρμογή μας βλέπει ότι έχει ένα συνεχόμενο χώρο διευθύνσεων και βλέπουμε, ας πούμε, ότι κάποιο κομμάτι βρίσκεται στο δίσκο, κάποιο άλλο κομμάτι βρίσκεται στην μνήμη, κάποιο άλλο κομμάτι πάλι στο δίσκο. Δηλαδή η διεργασία βλέπει μεν ότι έχει ένα συνεχόμενο χώρο διευθύνσεων, αλλά στην πράξη δεν είναι συνεχόμενο. Κάποια κομμάτια είναι στη RAM, κάποια κομμάτια είναι στο swap δίσκο και κάποια κομμάτια δεν έχουν αντιστοιχηθεί πουθενά. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα πώς γίνεται η αντιστοίχηση. Για τα Windows XP Professional 32-bit, ο ιδεατός χώρος διευθύνσεων είναι 2 GB που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια διεργασία και το λειτουργικό σύστημα κρατάει για τον εαυτό του 2 GB ιδεατής μνήμης. Ξαναλέω, αυτή είναι ιδεατής μνήμης, δηλαδή μπορεί το σύστημα μας να έχει 1 GB όλο και όλο μνήμη. Εν τούτης, το λειτουργικό σύστημα μπορεί να δώσει σε κάθε διεργασία 2 GB ιδεατής μνήμης και τα οποία είναι διαφορετικά, δηλαδή αν έχουμε 3 διεργασίες, κάθε διεργασία μπορεί να έχει 2 GB ιδιαίτης μνήμης. Το ίδιο σύστημα που έχουμε όλο και όλο 1 GB. Στο FreeBSD, το Virtual Address Space των διεργασιών είναι 3 GB και το λειτουργικό σύστημα κρατάει για τον εαυτό του 1 GB. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι η μνήμη μας, η Virtual Address Space, έχει χωριστεί σε κομμάτια των 4 kB. Βλέπουμε λοιπόν ότι μια σελίδα έχει από 0 μέχρι 4 kB, έχει αντιστοιχιστεί στο πλαίσιο 7, που το πλαίσιο 7 είναι... στο πλαίσιο της φυσικής μνήμης που είναι από 0 μέχρι 4 kB. Βλέπουμε λοιπόν όλες αυτές τις αντιστοιχίσεις πώς γίνονται. Βλέπουμε ότι κάποιες σελίδες δεν έχουν αντιστοιχιστεί πουθενά και ενδεχομένως κάποιες σελίδες βρίσκονται και στο swap file. Άρα λοιπόν αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο πίνακας αντιστοίχησης είναι ένα σημαντικό κομμάτι της όλης διαδικασίας. Άρα θα πρέπει το λειτουργικό σύστημα να διατηρεί αυτόν τον πίνακα αντιστοίχησης, τον πίνακα σελίδων για κάθε διαδικασία και να περιέχει τις αντιστοιχίσεις των virtual σε physical. Η διεύθυνση μνήμης μέσα στο πρόγραμμα αποτελείται από έναν αριθμό σελίδας και μία μετατόπιση. Ο επεξεργαστής χρησιμοποιεί τον πίνακα σελίδων για να παράγει τη φυσική διεύθυνση που αντιστοιχεί βέβαια σε μια λογική διευθυνσοδότηση. Ας δούμε ένα παράδειγμα τώρα. Για παράδειγμα εδώ έχουμε τη διεργασία 1 που έχει τον πίνακα σελίδων page table που βλέπουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η page 0 βρίσκεται στο έκτο πλαίσιο μνήμης. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι στο έκτο πλαίσιο μνήμης έχουμε το page 0 της διεργασίας P0. Η page 1 αντιστοιχιστεί στο τρίτο πλαίσιο μνήμης, δηλαδή βλέπουμε λοιπόν ότι στο τρίτο πλαίσιο είναι η page 1 της P0. Ενώ για τη διεργασία 2 βλέπουμε ότι το page 0 αντιστοιχεί στο 8 πλαίσιο της φυσικής μνήμης, άρα στο 8 πλαίσιο βλέπουμε αυτή τη διεργασία. Βλέπουμε λοιπόν πως η φυσική μνήμη έχει διαιρεθεί σε κομμάτια που ονομάζονται πλαίσια ίδιου μεγέθους με το μέγεθος της ιδεατής σελίδας, δηλαδή 4 kB και κάθε φορά η κάθε διεργασία αναλόγως του πίνακα αντιστοίχησης σελίδων χρησιμοποιεί συγκεκριμένα πλαίσια μνήμης. Βλέπουμε επίση ότι κάποιες διεργασίες μπορεί να έχουν παραπάνω πλαίσια από κάποιες άλλες, αναλόγως στις απαιτήσεις σε μνήμη της κάθε διεργασίας. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να γίνει αυτή η αντιστοίχηση, έχουμε την εξής: διαίρεση της διεύθυνσης της CPU σε δύο τμήματα. Στο τμήμα που αντιστοιχεί στον αριθμό σελίδας και στο τμήμα που αντιστοιχεί στη μετατόπιση σελίδα. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα μία virtual διεύθυνση και διαιρείται, χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το ένα τμήμα είναι ο αριθμός σελίδας και άλλο είναι η μετατόπιση σελίδας.
Το σημείο κλειδί κάθε φορά είναι πόσα bit αποτελούν τον αριθμό σελίδας, πόσα bit τη μετατόπιση σελίδας. Όλα αυτά ξεκινάνε από τα εξής δύο δεδομένα. Πρώτον, το μέγεθος σελίδας, αν έχουμε 4 kilobyte, μας δείχνει τα bit της μετατόπισης. Για παράδειγμα, 4 kilobyte σημαίνει ότι έχουμε 4096 byte, άρα λοιπόν, κάνοντας την πράξη 2 στην edition 4096, βλέπουμε ότι το edition 12. Άρα, η μετατόπιση θέλει 12 bit. Άρα λοιπόν, από το 0 μέχρι και το 11, για να έχουμε 12 bit. Επίσης, μας δίνεται ότι το σύστημά μας, το λειτουργικό σύστημα, χρησιμοποιεί ιδεατές διευθύνσεις στο 32 bit. Άρα αυτό σημαίνει ότι τα υπόλοιπα, 32-12, δηλαδή 20 bit, θα είναι ο αριθμός σελίδας. Δηλαδή, από το 12ο bit μέχρι το 31. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι ο επεξεργαστής έχει μία virtual διεύθυνση, η οποία χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το main τμήμα, που είναι αριθμός σελίδας, οδηγείται στον πίνακα σελίδων, όπου βρίσκεται η αντιστοίχηση και γίνεται αντικατάσταση του PEM του F. Οπότε η τελική φυσική διεύθυνση είναι η FD. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα bit της μετατόπισης δεν τροποποιούνται. Για παράδειγμα, έχουμε 1 και 30, σελίδα 1 μετατόπιση 30, το 1 οδηγείται στον πίνακα σελίδων, στην γραμμή 1, και βλέπουμε ότι η τιμή που βρίσκεται εκεί πέρα είναι η 14. Η 14 λοιπόν οδηγείται στον πίνακα, η 14 που εξάγεται από τον πίνακα οδηγείται στην RAM, άρα πλαίσιο 14, μετατόπιση 30. Το πλαίσιο 14 είναι αυτό εδώ πέρα και διαβάζει την μετατόπιση που ζητήθηκε. Ένα άλλο παράδειγμα είναι, ας πούμε, το incoming virtual address 0x2004 8196. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε, μας έχει δοθεί ότι έχουμε 4 kilobyte pages, άρα έχουμε 12 bit, δηλαδή γράφουμε αυτή τη διεύθυνση και τα 12 bit είναι το offset. Επίσης, μας δίνεται ότι έχουμε 16 bit virtual address space, άρα αν αφαιρέσουμε 16-12, έχουμε 4 bit, άρα ο αριθμός σελίδας είναι 4 bit. Τοποθετούμε λοιπόν την διεύθυνση που μας έχει δοθεί, 0x2004, στο πλαίσιο αυτό εδώ πέρα, και βλέπουμε ότι η σελίδα που βγαίνει είναι η 0010, δηλαδή είναι η σελίδα με ID 2. Η σελίδα με ID 2 είναι αυτή που βρίσκεται στην δεύτερη γραμμή του πίνακα, δηλαδή η 110. Εδώ παρατηρούμε επίσης για πρώτη φορά ότι υπάρχει και το present bit, όπου δείχνει κατά πόσο η σελίδα είναι στην μνήμη ή απουσιάζει, για παράδειγμα αν είναι στο SOA file. Έτσι λοιπόν, το present bit, όταν είναι 1, που είναι 1, μας δείχνει ότι είναι μια έγκυρη σελίδα, και έτσι λοιπόν η τελική διεύθυνση που προκύπτει είναι η 110, και στη συνέχεια ακολουθεί η μετατόπιση, ακριβώς copy-paste από τη μετατόπιση που μας έχει δοθεί, και υπολογίζεται ότι η εξερχόμενη φυσική διεύθυνση είναι η 0x6004. Ως τώρα μιλήσαμε για τη τιματοποίηση σταθερού μεγέθους, όπου εδώ πέρα έχουμε τις εξής διαφορές. Τα τμήματα δεν χρειάζεται να είναι συνεχόμενα, τα τμήματα να είναι αρκετά μικρά, και ένα πρόγραμμα μπορεί να απασχολεί περισσότερα από ένα τμήμα. Εδώ πέρα δημιουργείται το φαινόμενο του εσωτερικού κατακερματισμού. Το μέγεθος σελίδας και πλαισίου είναι η δύναμη του 2. Τώρα, στο προηγούμενο ερώτημα είναι, δεν έχουμε εξωτερικό κατακερματισμό, γιατί ασφαλώς όσοι είναι η μνήμη διαθέσιμη υπό τη μορφή πλαισίων,
όλη αυτή η μνήμη μπορεί να δοθεί σε κάποια διεργασία. Δεν υπάρχει λοιπόν ανεκμετάλλευτη εξωτερική μνήμη. Γι' αυτό δεν έχουμε εξωτερικό κατακαιρματισμό. Όμως έχουμε εσωτερικό κατακαιρματισμό και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μία διεργασία μπορεί να ζητήσει 5 byte, αλλά να της δοθεί μία σελίδα 4 kilobyte. Άρα υπάρχει αυτός ο εσωτερικός κατακαιρματισμός. Χρησιμοποιούνται λοιπόν δυνάμεις του 2, το μέγεθος σελίδας και πλαισίου είναι δύναμη του 2 μεταξύ 512 και 8192. Βέβαια σε νεότερα λειτουργικά συστήματα υπάρχουν και τα γνωστά super pages που μπορεί να είναι και κάποια megabyte. Για παράδειγμα, υπάρχουν super pages που είναι 4 megabyte. Αυτές είναι πάρα πολύ μεγάλες σελίδες και ασφαλώς αυτές οι σελίδες χρησιμοποιούνται από ειδικές περιπτώσεις, για παράδειγμα από τον πυρήνα, από τον kernel ενός λειτουργικού συστήματος. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η σχετική διεύθυνση που ορίζεται σε σχέση με την αρχική εκφράζεται ως ένας αριθμός λοιπόν σελίδες και μετατόπισης. Έχουμε ένα εύκολο τρόπο υλοποίησης της μετατροπής των virtual διευθύνσεων σε physical και είναι πολύ καλή η χρήση, πολύ σωστή η επιλογή της δύναμης του 2 γιατί πραγματοποιεί το κύκλωμα μετατροπής είναι πολύ απλό. Απαιτείται λοιπόν συμβασμό στο μέγεθος της σελίδας, γιατί είπαμε είναι μια τιμή που παίζει. Μπορεί να είναι από 512 byte μέχρι 8192 byte. Ποια είναι τελικά η βέλτιστη τιμή? Αν έχουμε ένα μικρό μέγεθος σελίδας, για παράδειγμα 512 byte, τότε θα έχουμε λιγότερο εσωτερικό κατακαιρματισμό, θα έχουμε καλύτερο τέρμα για διάφορες δεδομένων και τμήματα κώδικα και θα είναι λιγότερο μη χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα στη μνήμη. Δηλαδή γίνεται μια καλύτερη εκμετάλλευση της μνήμης. Βέβαια έχει μειονεκτήματα, ότι χρειάζονται το κάθε πρόγραμμα πολλές σελίδες. Πολλές σελίδες σημαίνει μεγαλύτερους πίνακες αντιστοίχησης και με περισσότερες καταφορίες. Δηλαδή έχουμε περισσότερο overhead. Όσο μικρότερες σελίδες έχουμε, μικρότερο μέγεθος σελίδας, τόσο μεγαλύτερο overhead έχουμε. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα άλλο παράδειγμα όπου έχουμε το user space, relative address 15. Έχουμε λοιπόν τη διεύθυνση που μας έχει δοθεί, η οποία στη συνέχεια χωρίζεται στον αριθμό σελίδας και στη μετατόπιση, όπου στη συνέχεια μπορούμε να βρούμε την αντιστοίχηση στη μνήμη. Επίσης, υπάρχει και το εξής θέμα. Από τη μία μεριά έχουμε την έννοια του paging, δηλαδή της σελιδοποίησης, και από την άλλη έχουμε τη έννοια της τμηματοποίησης. Στην έννοια της τμηματοποίησης, η διεύθυνση πάλι χωρίζεται σε δύο τμήματα, που το ένα είναι ο αριθμός τμήματος και ο άλλος είναι ο αριθμός της μετατόπισης σε αυτό το τμήμα. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι η διεύθυνση 1502 που μας έχει έρθει ως λογική διεύθυνση αντιστοιχεί σελίδα 1 μετατόπιση 478, ενώ αν χρησιμοποιήσουμε τμηματοποίηση θα είχαμε τότε τμήμα 1, αυτό λοιπόν εδώ, με μετατόπιση 752. Δηλαδή υπάρχει η έννοια της σελιδοποίησης και η έννοια της τμηματοποίησης. Είναι δύο έννοιες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο η μία όσο η άλλη. Βέβαια είπαμε ότι τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα επιλέγουν μόνο το συνδυασμό, δηλαδή τμηματοποίηση και σελιδοποίηση μαζί. Έχουμε λοιπόν εδώ ξανά ένα παράδειγμα που έχουμε τη σελιδοποίηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι 10 bit είναι τα bit μετατόπισης και 6 bit είναι τα bit σελίδας, τα οποία οδηγούνται στον πίνακα αντιστοίχησης σελίδων, εξάγεται ο αριθμός πλαισίου και δημιουργείται, παράγεται η τελική φυσική διεύθυνση. Τα bit της μετατόπισης απλώς αντιγράφονται στην φυσική διεύθυνση, ενώ τα bit της σελίδας αντικαθίσταται από τα bit που προκύπτουν από το process page table. Βλέπουμε λοιπόν μια εσωτερική λειτουργία της MMU, το hardware αυτό συστατικό των σύγχρονων
επεξεργαστών, από τη μία εισάγονται οι διευθύνσεις, οι οποίες οδηγούνται σε ένα πίνακα της τύχησης και στη συνέχεια δημιουργείται η εξερχόμενη αυτή διεύθυνση. Κάθε φορά που γίνεται αλλαγή διεργασίας, το λειτουργικό σύστημα ενημερώνει τον πίνακα της τύχησης, δηλαδή συνεχώς γράφει στην MMU με τις νέες αντιστοιχίσεις. Κάθε διεργασία έχει το δικό της εικονικό χώρο διευθύνσεων και το δικό της πίνακα δεδομένων που αποθηκεύεται στην κύρια μνήμη. Κάθε καταχώρηση, όπως είδαμε, έχει τον αριθμό πλαισίου της αντίστοιχης σελίδας στην κεντρική μνήμη και απαιτούνται και δύο bit. Ένα bit present bit, δηλαδή ένα bit παρουσίας αν η σελίδα βρίσκεται στην κεντρική μνήμη ή όχι, και ένα πίνακα τροποποίησης, modify bit, όπου δείχνει αν η σελίδα έχει αλλάξει από την τελευταία φορά που φορτώθηκε στην κεντρική μνήμη. Αν δεν έχει γίνει αλλαγή, τότε η σελίδα δεν πρέπει να γραφεί στο δίσκο όταν χρειάζεται να γίνει αυτή η αναλλαγή. Αν όμως έχει τροποποιηθεί, σημαίνει ότι όταν απομακρυνθεί από τη φυσική μνήμη συγκεκριμένη σελίδα, για παράδειγμα είναι κάποια σελίδα δεδομένων, τότε θα πρέπει να αποθηκευτεί στο δίσκο για να μην χαθούν δεδομένα. Έτσι, η είσοδη στον πίνακα σελίδα, όπως είδαμε, είναι το page number και το offset. Και επίσης οι καταχωρήσεις των πίνακα σελίδων έχουν το frame number, κάποια control bit, το modify bit και το present bit. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ αντιστοιχίσεις, έχουμε κάποιες σελίδες όπου πηγαίνουν στο page table και βλέπουμε το παράδειγμα των φυσικών διευθύνσεων. Τα σημερινά λοιπόν λειτουργικά συστήματα έχουν πολλές διεργασίες στη μνήμη. Και γι' αυτό η κάθε διεργασία έχει τον δικό της ιδιωτικό πίνακα αντιστοίχησης σελίδων. Γι' αυτό λοιπόν στο τέλος, στη φυσική μνήμη, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν μια ενιαία κατανομή σελίδων ανά διεργασία, αλλά η κάθε διεργασία έχει διάσπαρτα σελίδες κατά μήκος όλης της μνήμης. Είδαμε λοιπόν και το present ή value bit. Αυτό το bit λοιπόν δείχνει κατά πόσο η σελίδα βρίσκεται στην RAM ή βρίσκεται στο σκληρό δίσκο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η σελίδα αυτή, για παράδειγμα, έχει valid bit 0, που σημαίνει ότι έχει αντιγραφεί στο σκληρό δίσκο. Εκτός από τα bit αυτά υπάρχουν και τα bit προστασίας. Κάθε είσοδο στον πίνακα σελίδων περιέχει λοιπόν πληροφορίες για τα δικαιώματα πρόσβασης. Για παράδειγμα, άμα η σελίδα αυτή μπορεί να γίνει ανάγνωση, yes, άμα εγγραφή, κατά πόσο η σελίδα αυτή είναι shared, είναι κοινόχρηστη, δηλαδή μπορεί να γίνει πρόσβαση από άλλες διεργασίες, κατά πόσο η σελίδα αυτή είναι για εκτέλεση και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι στον πίνακα σελίδων έχουμε και τα access write και τα άλλα bit ελέγχου κάθε φορά. Γι' αυτό λοιπόν η MMU δεν κάνει μια απλή αντιστοίχηση, κάνει μια προστασία κιόλας της μνήμης από ανεπιθύμητες αλλαγές από άλλες διεργασίες. Ο πίνακα σελίδων έχει μέγιστο πλήθος εισόδων όσο και το πλήθος των εικονικών σελίδων της διεργασίας. Είναι μεταβλητού μήκους. Πρέπει να βρίσκεται στην κύρια μνήμη για να είναι προσπελάσιμος και ολόκληρος ο πίνακας σελίδων είναι πιθανό να καταλαμβάνει πολύ μεγάλο τη κεντρική μνήμη, δηλαδή κάποια megabyte. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο αριθμός των σελίδων μιας διεργασίας επηρεάζει το μέγεθος του πίνακα αντιστοίχησης που φέρει μαζί κάθε διεργασία. Κάθε πίνακα σελίδων χρησιμοποιεί τους καταχωρητές Page Table Base Register, κρατά την αρχική φυσική διεύθυνση του πίνακα σελίδων της εκτελούμενης διεργασίας, και Page Table Length Register. Άρα λοιπόν είναι ο καταχωρητής ορίου. Είναι οι δύο καταχωρητές που είχαμε συζητήσει προηγουμένως. Ορισμένοι επεξεργαστές χρησιμοποιούν πίνακα σελίδων πολλαπλών επιπέδων για να οργανώνουν τους πίνακες καλύτερα. Για παράδειγμα, υπάρχει το πρόγραμμα που γίνεται μία αντιστοίχηση
από ένα πίνακα σελίδων, όπου συνέχεια γίνεται μία άλλη αντιστοίχηση για να εξαχθεί το τελικό, η τελική διεύθυνση. Αν χρησιμοποιούν 32 bit για εικονικό χώρο διευθύνσεων με 4 kilobyte, τότε κάνοντας τους υπολογισμούς βλέπουμε ότι θέλουμε 4 MB αναδιεργασία και αν έχουμε 25 διεργασίες, τότε έχουμε 100 MB μόνο για την διατήρηση των πινάκων αντιστοίχησης των διεργασιών, ένα πολύ μεγάλο overhead. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται στα 64-bit συστήματα. Αυτό είναι για 32-bit σύστημα. Για 64-bit σύστημα που έχουμε διπλάσιο εύρος bit, θα έχουμε 200 και MB. Και στα 64-bit συστήματα, επειδή έχουμε περισσότερες ανάγκες, περισσότερες διεργασίες, ασφαλώς το μέγεθος αυξάνεται κατά πολύ. Η πίνακα λοιπόν σελίδων δύο επιπέδων, βλέπουμε εδώ πέρα ότι η σελίδα έχει σε τρία τμήματα χωρίζεται, στο offset, στο P2 και στο P1. Το P1 μας δείχνει την αντιστοίχηση στο πρώτο επίπεδο, όπου αυτό χρησιμοποιείται για την αντιστοίχηση στο δεύτερο επίπεδο και στη συνέχεια έχουμε τον υπολογισμό της τελικής μνήμης. Της τελικής διεύθυνσης μνήμης. Βλέπουμε λοιπόν πώς γίνεται αντιστοίχηση από τα διάφορα επίπεδα αντιστοίχησης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διαδικασία πρόσβασης στη μνήμη είναι κάτι πολύ χρονοβόρο. Συνεχώς γίνεται αντιστοίχηση οποιασδήποτε διεύθυνση ιδεατής ή φυσικής, κάτι που γίνεται χιλιάδες εκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο. Και πολύ παραπάνω σε έναν επεξεργαστή. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να επιταχυθεί. Και παρατηρήθηκε ότι κάθε φορά που γίνει αναφορά στην ιδεατή μνήμη, προκαλεί δύο προσβάσεις στη φυσική μνήμη. Μία για την προσκόμιση φέτσης του πίνακα σελίδων και μία για την προσκόμιση των δεδομένων που υπάρχουν στη διεύθυνση. Ένα άμεσο σχήμα λοιπόν ιδεατής μνήμης οδηγούσε σε διπλασιασμό του χρόνου προσπέλασης της μνήμης. Η βελτίωση λοιπόν της ταχύτητας επιτυχάνεται με τη χρήση μιας ειδικής κρυφής μνήμης υψηλής ταχύτητας που ονομάζεται TLB, Transaction Lookaside Buffer. Αυτός ο ενδιάμεσος χώρος αποθηκεύει τις καταχωρήσεις του πίνακα σελίδων, περιέχει καταχωρήσεις του πίνακα σελίδων που έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα και λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της μνήμης, της κρυφής μνήμης. Το TLB αναφέρεται συχνά και με τον όρο συσχετικοί καταχωρητές. Άρα λοιπόν τι είναι το TLB, είναι μια κρυφή μνήμη που φέρει τις τελευταίες αντιστοιχίες που έχουν γίνει και έτσι αν έρθει μια συγκεκριμένη ιδεατή μνήμη που πριν από λίγο καιρό είχε αντιστοιχηθεί σε μια φυσική μνήμη, τότε αρκεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η τιμή αυτούσια. Δηλαδή μας παρέχει αυτή την επιτάχυση. Βέβαια είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι επειδή κάθε διεργασία έχει το δικό της πίνακα σελίδων αντιστοίχησης, όταν γίνεται αλλαγή της τρέχουσας διεργασίας στον επεξεργαστή, θα πρέπει να αδειάζει το TLB ή να αδειάζει ή να έχει και ένα bit που να δείχνει σε ποια διεργασία ανήκει, αλλά συνήθως γίνεται flash, το TLB flash. Αδειάζει το TLB προκειμένου να μην γίνει κάποιο λάθος. Βέβαια, μία άλλη τεχνική είναι το TLB να αντιγραφεί σε ένα κομμάτι της μνήμης, ώστε όταν ξανά έρθει άλλη διεργασία να επανέλθουν οι τιμές του TLB. Κάθε φορά λοιπόν που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το TLB, ελέγχεται κατά πόσο υπάρχει αυτή η αντιστοίχηση, αν υπάρχει τότε έχουμε hit και δημιουργείται κατευθείαν η πραγματική διεύθυνση. Αν υπάρχει όμως miss, τότε ακολουθείται η κανονική διαδικασία αντιστοίχησης και μόλις έρθει η σελίδα, η διεύθυνση που αντιστοιχεί στην πραγματική διεύθυνση, ανημερώνεται και το TLB. Και το ποσοστό επιτυχίας ορίζεται κλασικά όπως και στην κρυφή μνήμη, ως το ποσοστό των επιτυχών αναζητήσεων προς το συνολικό αριθμό αναζητήσεων της TLB. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι όταν έρχεται μια ιδιαίτερη διεύθυνση μέσα στην memory μας, med unit, ελέγχεται το TLB
κατά πόσο υπάρχει αυτή η διεύθυνση και ασφαλώς γίνεται και αναφορά στο page table. Αν υπάρχει hit, τότε σταματάει η χρήση του page table και αμέσως χρησιμοποιείται η τιμή που θα εξαχθεί από το TLB, η οποία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της πραγματικής διεύθυνσης, της φυσικής διεύθυνσης. Αν βέβαια δεν υπάρχει η διεύθυνση του TLB, τότε θα πρέπει να ενημερωθεί. Το διάγραμμα ροής μοιάζει με αυτό το διάγραμμα της κρυφής μνήμης. Δηλαδή, ότι γίνεται ερώτηση στο TLB, αν υπάρχει χρησιμοποιείται η διεύθυνση αυτή, αν δεν υπάρχει ενημερώνεται η διεύθυνση. Υπάρχουν τώρα δύο τρόποι απεικόνησης στον πίνακα σελίδων. Ο πρώτος τρόπος είναι το direct mapping, όπου κατευθείαν φαίνεται η σελίδα και χρησιμοποιείται η τιμή που εξάγεται αυτή εδώ πέρα, ενώ στον έμεσο, στο associative mapping, υπάρχει μία αντιστοίχηση όπου κάθε φορά γίνεται χρήση της έμεσης διευθυνσοδότησης. Στη λειτουργία του TLB λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει ο αριθμός σελίδας και η μετατόπιση, ελέγχεται το TLB, αν υπάρχει το TLB σταματάει το page table να λειτουργεί για τη συγκεκριμένη αντιστοίχηση και χρησιμοποιείται αυτό εδώ πέρα για να έχουμε πρόσβαση στην κύρια μνήμη. Ο μέσος χρόνος προσπέλασης κύριας μνήμης εξαρτάται από το πόσο συχνά ο ζητούμενος αριθμός σελίδας βρίσκεται στο TLB, το οποίο είναι και το hit ratio. Ο πραγματικός χρόνος προσπέλασης, effective access time, υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την περίπτωση να βρεθεί ή να μην βρεθεί η ζητούμενη σελίδα. Υπάρχει η εξής σχέση, η οποία είναι η ίδια με την συνάρτηση υπολογισμού του EAT της CAS Memory. Άρα λοιπόν έχουμε hit ratio επί entry found, δηλαδή το ποσοστό ευστοχίας από τον χρόνο που απαιτείται να γίνει η διαδικασία entry found, επί το 1- hit ratio από το entry not found. Είναι αυτή η κλασική συνάρτηση. Κάποιες βασικές παραδοχές είναι ότι το memory access time για παράδειγμα είναι 60 δευτερόλεπτα, το TLB access time είναι 60 δευτερόλεπτα και κάνοντας κάποιες πράξεις με 90% hit ratio βλέπουμε ότι έχουμε είτε για 90 είτε για 99. Αν έχουμε 99 βλέπουμε ότι έχουμε μόνο 11% απόλυτη απόδοση σε σχέση με τη μη σελειδοποίηση, ενώ αν έχουμε 90% έχουμε 20% απόλυτη απόδοση σε σχέση με τη σελειδοποίηση. Ασφαλώς το νούμερο πρέπει να είναι όσο πιο υψηλό γίνεται. Γι' αυτό όπως και στην κρυφή μνήμη πρέπει το νούμερο να είναι πάνω από 95%. Πίνακα σελίδα σε πραγματικά λειτουργικά συστήματα. Τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα έχουν σελίδες μεγέθους 4 KB. Για τη διευθυνσοδότηση χρησιμοποιείται 32-bit, δηλαδή υποστηρίζεται μέγιστο μέγεθος κεντρικής μνήμης 4 KB και είναι πολύ μεγαλύτερο από τη διαθέσιμη φυσική μνήμη του συστήματος. Για παράδειγμα, όταν έχουμε ένα σύστημα 1 GB RAM και σε κάθε διεργασία, επειδή είναι FreeBSD, δίνει 3 GB διεθνής μνήμης σε κάθε διεργασία. Άρα λοιπόν, έχουμε πολύ παραπάνω διαθέσιμη μνήμη στην ιδεατή διευθυνσοδότηση. Υπάρχει και είναι των διαμοιραζόμενων σελίδων, κάτι που το έχουμε δει στις βιβλιοθήκες. Είδαμε λοιπόν ότι ο κώδικας μιας βιβλιοθήκης μπορεί να διαμοιραστεί σε πολλές διεργασίες. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται η έννοια των δυναμικά συνδεδεμένων προγραμμάτων και όχι των στατικά, των στατικών προγραμμάτων. Ο κώδικας της διεργασίας ανήκει σε δύο τύπους. Διαμοιραζόμενο κώδικα που είναι μόνο για ανάγνωση και διαμοιράζει μεταξύ διεργασιών και τον ιδιωτικό κώδικα όπου η κάθε διεργασία έχει το δικό της ξεχωριστό αντίγραφο και οι ιδιωτικές σελίδες μπορούν να εμφανίζονται οπουδήποτε στο φυσικό χώρο διευθύνσεων. Η κατάτμιση είναι η άλλη τεχνική μαζί με τη σελειδοποίηση, όπως είχαμε πει. Στην κατάτμιση, λοιπόν, ένα τμήμα είναι ένα μεταβλητού μεγέθους σύνολων συνεχόμενων διευθύνσεων που οργανώνει και διαχειρίζεται από το λειτουργικό σύστημα ως μια ενιαία μονάδα και είναι
ο τρόπος της οργάνωσης που χωρίζεται η μνήμη σε τμήματα, όμως μεταβλητού μεγέθους. Δηλαδή η σελιδοποίηση χωρίζει τη μνήμη σε σελίδες συγκεκριμένου μεγέθους, ενώ στα τμήματα χρησιμοποιούνται μεταβλητού μεγέθους. Τα τμήματα λοιπόν δεν είναι ίσα. Η κατάτμιση είναι παρόμοια με τη δυναμική τμηματοποίηση, μειώνεται βέβαια ο εσωτερικός κατακαιρματισμός, αλλά αυξάνεται ο εξωτερικός κατακαιρματισμός. Όλα στο σχεδιασμό και στα λειτουργικά συστήματα είναι θέματα συμβιβασμών. Κερδίζουμε κάτι, χάνουμε κάπου αλλού. Τα τμήματα μπορεί να έχουν δυναμικό μέγεθος ώστε να απλοποιείται η διαχείριση των δυναμικών δομών και η κατάτμιση επιτρέπει στα προγράμματα να τροποποιούν και να μεταφράζονται εκ νέου ανεξάρτητα και είναι κατάλληλα για διαμήρυνση και προστασία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα που έχει τρία τμήματα. Ένα βλέπουμε εδώ με το χρώμα μπλε, ένα μοβ και ένα ανοιχτό πράσινο. Βλέπουμε λοιπόν αυτά που τοποθετούνται στη μνήμη σε μια συνεχόμενη περιοχή διευθύνσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι το μπλε τοποθετήθηκε στο εμπ04 με καταχωρητή ορίου 5α6 8. Ο καταχωρητής ορίου είναι σχετικός ως προς το τμήμα, δηλαδή δηλώνει μέγεθος. Δηλαδή λέει ότι το τμήμα αυτό έχει μέγεθος, για παράδειγμα, 500 kilobyte. Δεν μπορεί να γίνει πρόσβαση σε μεγαλύτερη διεύθυνση από 0 μέχρι 500 kilobyte. Ομοίως ένα άλλο τμήμα, το τμήμα 1, τοποθετήθηκε σε μια άλλη περιοχή μνήμης και το τμήμα 2 τοποθετήθηκε και αυτό σε μια άλλη περιοχή μνήμης. Έτσι λοιπόν ο επεξεργαστής εξάγει πάλι μία virtual διεύθυνση, μία εικονική διεύθυνση, η οποία καταρχήν ελέγχεται ως προς τον καταχωρητή ορίου, ως προς το μέγεθος, αν είναι έγκυρη μετατόπιση ή όχι, και επίσης εισάγεται στο πίνακα αντιστοίχησης τμημάτων, όπου υπάρχει το limit και το base και με την πρόσθεση του base στη τιμή του καταχωρητή έχουμε την physical memory. Η κατάθμιση είναι φανερή στο προγραμματιστή σε αντίθεση με τη σελιδοποίηση και παρέχεται ως διευκόλυνση για την οργάνωση προγραμμάτων και δεδομένων. Ο προγραμματιστής βλέπει το πρόγραμμα σαν μια συλλογή segment και δεν υπάρχει μια απλή σκέταξη μεταξύ των λογικών και φυσικών διευθύνσεων. Ένα πρόγραμμα μπορεί να έχει πάρα πολλά τμήματα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Για κάθε τμήμα υπάρχει ο ξεχωριστός πίνακας αντιστοίχησης τμήματων και στη συνέχεια μπορεί η κάθε διεύθυνση να αντιστοιχιστεί σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Τα πλεονεκτήματα της κατάτμισης είναι ότι η εικόνα αυτή είναι η εικόνα που έχει ο προγραμματιστής. Τα τμήματα προστατεύονται μεταξύ τους, κάθε τμήμα περιέχει ένα τύπο πληροφορίας και μπορεί να έχει ξεχωριστά bit δικαιώματος πρόσβασης και εκτέλεσης. Δηλαδή να λέμε ότι αυτό το τμήμα είναι, ας πούμε, για εκτέλεση, το άλλο τμήμα είναι τμήμα δεδομένων. Δεν επιτρέπεται εκτέλεση και ούτω καθεξής. Και αν όλες οι εντολές είναι σε ένα τμήμα και τα δεδομένα σε ένα άλλο, το τμήμα εντολών μπορεί να διαμοιραστεί ελεύθερα σε διαφορετικές διεργασίες. Μπορεί ένα ολόκληρο τμήμα να είναι shared. Γι' αυτό λοιπόν η κατάτμιση έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει το δύο διεργασίες. Η μία διεργασία λοιπόν είναι ο editor και ο data 1, editor και data 2 και βλέπουμε λοιπόν ότι το τμήμα του editor που είναι στο 25286 είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή το τμήμα του κώδικα του προγράμματος διαμοιράζεται, δηλαδή και οι δύο διεργασίες βλέπουν το ίδιο τμήμα κώδικα, διαμοιράζεται σε δύο διαφορετικές διεργασίες. Προκειμένου να γίνει η μετατροπή της διεύθυνσης σε ένα σύστημα με κατάτμιση, η ιδεατή διεύθυνση χωρίζεται στα bit μετατόπισης και τα υπόλοιπα είναι τα bit τμήματος. Τα bit τμήματος οδηγούνται στον πίνακα αντιστοίχησης τμήματων, όπου εξάγεται το length και το base και γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι και αν περάσουν αυτοί οι έλεγχοι γίνεται η πρόσθεση στο base αυτής της τιμής και εξάγουμε την τελική φυσική διεύθυνση. Βλέπουμε λοιπόν ένα άλλο παράδειγμα. Έχουμε εδώ πέρα ένα 12 bit μετατόπιση και 4 bit αριθμό τμήματος.
οδηγείται στον πίνακα της συστημάτων, φαίνεται το length και το base. Ελέγχεται λοιπόν κατά πόσο το length είναι έγκυρο αυτό που έχει ζητήσει ο χρήστης και στη συνέχεια, αν είναι έγκυρο, γίνεται η πρόσθεση με τον base και εξάγεται η τελική 16-bit φυσική διεύθυνση. Οι πίνακες λοιπόν τμήματων αντιστοιχίζουν τα segments στην κύρια μνήμη και κάθε είσοδος περιέχει τον αριθμό και το μήκος του segment. Απαιτούνται ένα bit για να αποφασιστεί αν το segment είναι ήδη στην κύρια μνήμη και ένα επιπλέον bit αν έχει τροποποιηθεί ή όχι. Ο πίνακας τμήματων έχει μεταβλητό μέγεθος, βρίσκεται στην κύρια μνήμη και ένας καταχωρητής κρατάει την αρχική διεύθυνση του πίνακα τμήματων για τη διεργασία που εκτελείται. Βλέπουμε λοιπόν, η είσοδη στον πίνακα τμήματων είναι το segment number και η μετατόπιση, ενώ στον πίνακα, η κάθε γραμμή του πίνακα τμήματων έχει το present bit, το modify bit, κάποια άλλα control bit, το length και το segment base. Πώς γίνονται αυτά τα τμήματα? Καθώς γίνεται λοιπόν compile το πρόγραμμα, δημιουργούνται αυτόματα από το σύμβολο μεταφραστή τμήματα για την συνάρτηση main, για συναρτήσεις άλλες, για globals κτλ. Κάθε τμήμα αποθηκεύεται ξεχωριστά στη μνήμη. Πρέπει να υπάρχει υποστήριξη υλικού για την αντιστοίχηση λογικών διευθύνσεων σε φυσικές διευθύνσεις. Και είπαμε ότι είναι οι δύο καταχωρητές, το STBR και το STLR. Η σύγκριση των δύο τύπων χρήσης ιδιαίτης μνήμης είναι η εξής. Η κατάτμιση απαιτεί περισσότερο σύνθετο hardware για το μετασχηματισμό των διευθύνσεων, γιατί είπαμε θέλουμε να έχουμε και έλεγχο ορίου και βέβαια να έχουμε τη χρήση των τμήματων. Η κατάτμιση έχει το μειονέκτημα του εξωτερικού κατακαιρματισμού. Η σελιδοποίηση δημιουργεί πολύ μικρό εσωτερικό κατακαιρματισμό. Η κατάτμιση είναι ορατή από το προγραμματιστή, ενώ η σελιδοποίηση είναι αδιαφανής. Η κατάτμιση θεωρείται ως πλεονέκτημα που προσφέρεται στον προγραμματιστή για να οργανώσει καλύτερα ένα πρόγραμμα σε segments και γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται bit προστασίας. Έτσι λοιπόν, και η κατάτμιση και η σελιδοποίηση έχουν θετικά στοιχεία. Η σελιδοποίηση ενδεχομένως μπορεί να έχει λίγα παραπάνω θετικά στοιχεία, π.χ. μικρότερο εσωτερικό κατακαιρματισμό, δηλαδή μικρότερη χαμένη μνήμη, ίσως λίγο μεγαλύτερο overhead. Δεν μπορεί να γίνει shared μια σελίδα, ενώ μπορεί να γίνει shared ένα τμήμα και ούτω καθεξής. Γι' αυτό το λόγο έχουν προτείνει και χρησιμοποιούν την εξής τεχνική. Ταυτόχρονα και τις δύο τεχνικές. Δηλαδή, κατάτμιση με σελιδοποίηση. Και σελίδες και τμήματα όλα μαζί. Άρα λοιπόν, οι σύγχρονοι υπολογιστές χρησιμοποιούν συνδυασμό κατάτμησης και σελιδοποίησης. Ο χώρος διευθύνσεων του χρήστη χωρίζεται σε ένα πλήθος τμήματων και κάθε τμήμα διασπάται σε ένα πλήθος σελίδων σταθερού μεγέθους που είναι το ίδιο με το μέγεθος πλαισίου της κυρίας μνήμης. Κάθε διεργασία λοιπόν συνδέεται με ένα πίνακα τμήματος και έναν αριθμό από πίνακες σελίδων, ένα για κάθε τμήμα της διεργασίας και επιλύεται το πρόβλημα του εξωτερικού κατακαιρματισμού μέσω της σελιδοποίησης των τμήματων. Κάθε είσοδο λοιπόν στον πίνακα τμήματων δεν περιέχει τη διεύθυνση βάσης, αλλά τη διεύθυνση βάσης του πίνακα σελίδων. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει η διεύθυνση που έχουμε segment number, page number και μετατόπιση. Κάθε γραμμή του πίνακα segment έχουμε τα control bits, το μήκος και το segment base και κάθε σελίδα του πίνακα αντιστοίχη σελίδων έχει το present modify bit, other control bit και το frame number. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η μετατροπή της διεύθυνσης έχουμε την χρήση του segment table και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε την τιμή του page table για το segment και δημιουργούμε τη φυσική διεύθυνση. Άρα λοιπόν έχουμε το πρόγραμμα και το μηχανισμό τμηματοποίησης και το μηχανισμό σελιδοποίησης για να έχουμε τη φυσική διεύθυνση. Είναι αυτό που χρησιμοποιείται στα σημερινά λειτουργικά συστήματα. Στη συνέχεια ακολουθούν κάποιες ασκήσεις. Οι ασκήσεις όλες αυτές έχουν την εκφώνηση της μετατροπής κάποιων ιδεατών διευθύνσεων σε φυσικές διευθύνσεις. Μπορεί να χρησιμοποιείται είτε η φυσική
είτε η σελιδοποίηση, είτε το paging, είτε το segmentation, για να έχουμε τη μετατροπή των ιδεατών διευθύνσεων σε φυσικές, και θα πρέπει κάθε φορά να το γνωρίζουμε αυτό εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν, έχουμε αντιστοιχίσεις τμήματων, μεταφράσεις σε φυσικές διευθύνσεις, μας δίνεται δηλαδή μια λογική διεύθυνση της μετατοπίσης τμήματων, όπου υπολογίζουμε τα bit, δηλαδή με το μέγεθος της σελίδας υπολογίζουμε τα bit του κομματιού της διεύθυνσης που αντιστοιχεί στη μετατόπιση. Τα υπόλοιπα είναι τα bit που αντιστοιχούν στον αριθμό σελίδας. Έχοντας λοιπόν και τον πίνακα σελίδων, μπορούμε να κάνουμε τις αντιστοιχίσεις. Έχουμε λοιπόν διαφορετικά offset, ασκήσεις μπορεί να μας δίνονται ακόμα και σε δεκαδική μορφή τα νούμερα, όπου τα μετατρέπουμε στο 16-αδικό σύστημα και στο διαδικό, προκειμένου να δούμε το κάθε bit που έχει αντιστοίχηση. Μας δίνει, για παράδειγμα, μια άσκηση εδώ πέρα, έχουμε μέγεθος σελίδας 512 byte. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε 9 bit. Άρα, αν μας δοθεί μια σελίδα που είναι, για παράδειγμα, 1 kilobyte, τότε θα πρέπει 1 kilobyte, δηλαδή 1024 byte. Αν το μέγεθος σελίδας είναι 512 byte, είναι 9 bit. Αν είναι 1 kilobyte, είναι 10 bit. Η μετατόπιση, λοιπόν, αναλόγως ποια εκφώνηση μας δίνεται, είναι 9 ή 10 bit. Αν μας πούμε ότι έχουμε 32 bit διευθύνσεις και έχουμε 10 bit μετατόπιση, τότε 20 bit είναι τα bit που αντιστοιχούν στον αριθμό σελίδες. Όλες οι ασκήσεις λοιπόν μας ζητούν να κάνουμε αντιστοιχίσεις, να βρούμε ποιες διευθύνσεις βρίσκονται σε μια διεργασία και γενικά να υπολογίσουμε χρόνους πρόσβασης με τη χρήση του TLB, αν έχουμε συγκεκριμένα ποσοστά εστοχίας, μέγεθος του πίνακα σελίδων και πόσα bit έχουν συγκεκριμένες γραμμές του πίνακα σελίδων, του πίνακα τμήματων και γενικά ασκήσεις που υποδεικνύουν την σωστή κατανόηση των θεμάτων της αντιστοίχησης μιας ιδεατής διεύθυνσης σε μια φυσική διεύθυνση, χρησιμοποιώντας είτε την σελιδοποίηση, είτε την κατάτμιση, είτε σελιδοποίηση και κατάτμιση. Είναι σημαντικό λοιπόν όλες αυτές οι ασκήσεις να μπορέσει κάποιος να τις κατανοήσει, προκειμένου να καταλάβει καλύτερα αυτόν τον τόσο σημαντικό μηχανισμό που έχουν όλα τα σημερινά λειτουργικά συστήματα, το μηχανισμό λοιπόν της διαχείρισης της μνήμης ενός επεξεργαστή, ενός υπολογιστή, όπου έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνική της ιδεατής διευθυνσιοδότησης προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε σε κάθε διεργασία ένα πολύ μεγαλύτερο μέγεθος μνήμης από ό,τι θα μπορούσαμε υπό άλλες συνθήκες, πρώτον αυτόν. Δεύτερον, να μπορούμε να εκτελούμε ταυτόχρονα πάρα πολλές διαφορετικές διεργασίες, με το να μεταφέρουμε εύκολα από την φυσική μνήμη στην επέκταση της φυσικής μνήμης, στο swap file, δεδομένα ή κώδικες που δεν χρησιμοποιούνται και έτσι λοιπόν να κάνουμε διαθέσιμα τα συγκεκριμένα κομμάτια μνήμης σε άλλες εργασίες. Είναι ένας πολύ σημαντικός μηχανισμός. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή διάλεξη.